Γιορτάζουμε και δεν δεχόμαστε επισκέψεις, έλεγε το σύνθημα των Ελληνίδων Φεμινιστριών πριν από λίγα χρόνια, θέλοντας να υπενθυμίσει ότι η 8η Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας, δεν είναι άλλη μία επέτειος, δεν είναι άλλη μία τυπική γιορτή από αυτές που η συντεταγμένη κοινωνία έχει καθιερώσει για να ξεπλένει συχνά τις ενοχές της, επιδεικνύοντας υποκριτικό σεβασμό σε ό,τι καταπιέζει. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα μνήμης της μεγάλης απεργίας της 8 Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη, όπου οι διαδηλώσεις των εργατριών στα Ραφτάδικα και στα Υφαντουργία ζητούσαν εξίσωση μισθών με τους άντρες εργάτες, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και μείωση ωραρίου. Οι διαδηλώσεις αυτές που πνίγηκαν στο αίμα. Είναι η μέρα τιμής στους αγώνες όλων των γυναικών κάθε εποχής για άρση των ανισοτήτων μεταξύ αντρών και γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και η μέρα ξεχωριστής τιμής στις πρωτοπόρες εκείνες γυναίκες από τη Μάργαρετ Φούλερ μέχρι τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ, από την Καλλιρόη Παρέν μέχρι την Ηλέκτρα Αποστόλου, που με τα λόγια τους και με τις πράξεις τους έδειξαν ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται. Είναι η μέρα που η σκέψη μας και η καρδιά μας βρίσκεται στις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, που η οδύσσιά τους ξεκινάει από τις χώρες τους που πέφτουν συχνά θύματα βίας και διακρίσεων και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη, όπου έρχονται αντιμέτωπες με το δουλεμπόριο, την πορνεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Είναι όμως και μια μέρα υπόσχεσης, εγρήγορσης, αγωνιστικής και αλληλεγγύης προς τις γυναίκες όλου του κόσμου που πάλεψαν και παλεύουν ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στις πολλαπλές εκφάνσεις αυτής της εκμετάλλευσης, όπως εκφράζονται πάνω στη γυναίκα, από την παραγωγή μέχρι την οικογένεια, τη μητρότητα, τις σεξουαλικές σχέσεις, την κάθε φορά θέση της συνολικά μέσα στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Είναι μια ημέρα που αναδεικνύει τον καθημερινό και αναγκαίο αγώνα για την ισότητα, τη χειραφέτηση και την άρση αυτής της συντηρητικής αντίληψης περί αδύναμου φύλου. Τη μάχη ενάντια στο σεξισμό, τις έμφυλες διακρίσεις, τη βία κατά των γυναικών. Όλα αυτά που μπορεί να ακούγονται σαν συνθήματα ή κούφια λόγια είναι αιτήματα που σε καθημερινή βάση αναδεικνύονται και γίνονται επιτακτικά, γιατί τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δεδομένο. Πόσο μάλλον σε μια συγκυρία η οποία ορίζεται από την ανάδειξη ακραίων φασιστικών και ρατσιστικών φωνών στον μέχρι πρότινος προοδευτικό και δημοκρατικό λεγόμενο κόσμο, δυτικό κόσμο. Λίγες μέρες πριν, το είπε και η Πρόεδρος, παρακολουθήσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο τον ακροδεξιό Πολωνό Ευρωβουλευτή Γιάννους Κόρβιν Μίκη να υποστηρίζει πως οι γυναίκες είναι αδύναμες, μικρόσωμες και λιγότερο ευφυείς από τους άντρες, γι' αυτό και θα πρέπει να αμείβονται χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εκλογή του Τραμπ έχει καταστήσει το σεξισμό κυρίαρχο στη δημόσια σφαίρα και στον πολιτικό λόγο. Ένα φαινόμενο που, για να μην ξεχνιόμαστε, το συναντάμε και στη χώρα μας. Σήμερα σε όλο τον κόσμο η ίση πρόσβαση της γυναίκας στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία δεν είναι ούτε κατοχυρωμένη ούτε αυτονόητη. Τα στοιχεία της παγκόσμιας έκθεσης, της έκθεσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είναι αμήλικτα. Η οικονομική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξάνεται διαρκώς και θα χρειαστούν, λέει, περισσότερα από 170 χρόνια για να γεφυρωθεί. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, μόνο το 50% των γυναικών έχει σήμερα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 24% λιγότερο από τους άντρες. Σε 100 χώρες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω φύλου, ενώ σε 18 χώρες οι άντρες έχουν νόμιμο δικαίωμα να επιτρέπουν στις γυναίκες τους να μην εργαστούν. Είναι γνωστό και χιλιοεπομένο ότι οι γυναίκες και ιδίως οι νεότερες γυναίκες βρίσκονται στο στόχαστρο της κρίσης στην Ελλάδα. Και τα στοιχεία που έχουμε από τον ΟΑΕΔ είναι χαρακτηριστικά. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, το ποσοστό των ανδρών είναι 39%, των γυναικών είναι 61%. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει μία μείωση της ανεργίας, σημειώνεται μία μείωση της ανεργίας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Ασφαλώς είναι μία μείωση που δεν μας επιτρέπει να πανηγυρίζουμε. Όμως αξίζει να καταδείξουμε πως αυτή η κυβέρνηση παλεύει μέρα με τη μέρα για να μειώσει την ανεργία, να βρουν ξανά οι νέες και οι νέοι εργασία. Η επιμονή της κυβέρνησης για επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας πηγάζει και από αυτή την αδύρυτη ανάγκη κανένας εργοδότης
να μην μπορεί να απολύσει μια εργαζόμενη λόγω εγκυμοσύνης. Καμία εργαζόμενη να μην αμείβεται με λιγότερα χρήματα. Καμία εργαζόμενη να μην πέφτει θύμα εκμετάλλευσης εξαιτίας του φίλου της. Και σε αυτή τη μάχη θέλουμε μαζί μας τις γυναίκες εργαζόμενες, τις γυναικείες οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 6 χρόνια κρίσης είχαν δραματικές επιπτώσεις στις ζωές των γυναικών. Δεν είναι μόνο η ανεργία, δεν είναι μόνο οι απορριθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της εργασίας. Η δραματική πτώση των αμοιβών. Η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους ξαναέριξε στους ώμους των γυναικών τις ευθύνες για τη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών. Την ίδια στιγμή το βάθεμα της κρίσης είχε δραματικό αντίκτυπο στην υγεία και κατ' επέκταση στην ίδια τη ζωή. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, λέει η Γενική Γραμματεία Ισότητας, είναι τραγικά μειωμένη για τις γυναίκες μεσαίου και χαμηλού οικονομικού και κοινωνικού επίπεδου. Ένα πρώτο και κρίσιμο βήμα είναι η θέσπιση του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους, το οποίο προχώρησε η κυβέρνησή μας. Όμως ο δρόμος είναι μακρύς. Ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα των έμφυλων διακρίσεων στο πεδίο της εργασίας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της εκπαίδευσης είναι μακρύς. Και το δρόμο αυτό είμαστε αποφασισμένοι να τον διανύσουμε. Για πολλούς και πολλές το αίτημα για ισότητα ανδρών και γυναικών εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι δευτερεύον. Για εμάς, ο αγώνας για κοινωνική χειραφέτηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον αγώνα για γυναικεία χειραφέτηση. Τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών είναι τελικά εκείνες οι προϋποθέσεις που θα κρίνουν την πραγματική ανάπτυξη της χώρας μας, την πραγματική κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μας. Γιατί τελικά οι εξουσιαστικές σχέσεις, οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που συνδέονται με τα κοινωνικά φύλλα, τους άνδρες και τις γυναίκες συνιστούν το βαθύ δημοκρατικό έλλειμμα. Όμως δεν είναι μόνο υπόθεση της κυβέρνησης η προστασία και η προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που θα πρέπει να διεκδικεί, να ελέγχει, να προτείνει μιας κοινωνίας σε εγρήγορση και ενός μαχητικού κινήματος που θα μετατρέπει την ατομική δυσαρέσκεια σε συλλογική αντίδραση και δύναμη ανατροπής. Η ίδια ιστορία άλλωστε μας δείχνει ότι οι γυναίκες μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Από τις πρωτοπόρες εργάτριες του συνδικαλιστικού κινήματος και τις μαχήτριες του ΕΑΜ ενάντια στο φασισμό, μέχρι τις προσφυγοπούλες μάνες που δεν φοβήθηκαν το θάνατο για να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή. Σήμερα τιμάμε όλες αυτές τις γυναίκες στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ουσιαστική ισότητα ανδρών και γυναικών. Έναν αγώνα που είναι αγώνας για τη δημοκρατία, αγώνας για την ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής.